Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Νίκη Εφιάλτης για τη Μέρκελ, μαύρη μέρα για το SPD, θρίαμβος για το κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία. Η επόμενη μέρα λοιπόν και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέτα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πραγματικά τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών έφεραν με αρκετές ανατροπές, όχι βέβαια ως προς το ποια θα είναι η επόμενη καγκελάριος της Γερμανίας, αυτό λίγο πολύ το ξέραμε, όσο όμως για τους σχετισμούς δυνάμεων στη Γερμανική Βουλή και το τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει ξανά ο μεγάλος συνασπισμός με το S5, καθώς και τόσο οι χριστιανοδημοκράτες Μέρκελ όσο και οι σοσιαλιστές του Μάρτιν Σούλτς υπέστησαν σημαντική εκλογική ήττα, χάνοντας μεγάλο κομμάτι της δύναμής τους, αυτό σημαίνει ότι η Σιδρά Καγκελάριος θα πρέπει να αναζητήσει συμμαχίες στο λεγόμενο τρίπτυχο της Ζαμάικα, δηλαδή στους πράσινους από τη μια πλευρά και τους φιλελεύθερους από την άλλη. Το κομμάτι των πρασίνων δεν μας αφορά τόσο πολύ, έτσι κι αλλιώς τα οικονομικά θέματα δεν είναι αυτά που είναι τόσο ψηλά στην ατζέντα τους. Όμως όσον αφορά τους φιλελεύθερους, εκεί υπάρχει θέμα, καθώς έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ του Brexit, και γενικότερα αναμένεται μια πολύ πιο σκληρή οικονομική πολιτική τόσο όσον αφορά την Ελλάδα, όσο και ευρύτερα στο κομμάτι της ευρωπαϊκής λιτότητας. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Και το άλλο είναι πώς θα καταφέρει να χειριστεί η Γερμανία τη δημιουργία της κυβέρνησης και μέχρι πότε θα υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Δεν θα είναι μια εύκολη διαπραγμάτευση. Δεν είναι πολύ καιρό. Δεν είναι δύο εταίροι που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν και λίγο πολύ ξέρουν ο καθένα τι θέλει, και ταυτόχρονα είναι ετερόκλητες δυνάμεις. Έχουμε τους πράσινους από τη μία και τους φιλελεύθερους από την άλλη, με πολιτικές ατζέντες πολύ διαφορετικές. Άρα δεν αποκλείεται να περιμένουμε μέχρι και το Δεκέμβρη, ενδεχομένως και μέχρι και το νέο έτος, για να υπάρξει κυβέρνηση στην Γερμανία. Αυτό προφανώς προκαλεί μεγάλο προβληματισμό και στην Ελλάδα. Ήδη από χθες ο Μαξίμου και η Κουμουνδούρου είχαν πονοκέφαλο για το τι θα πρέπει να γίνει. Έχουμε ανοιχτό το θέμα της τρίτης αξιολόγησης και επιδίωξη είναι αν αυτό είναι εφικτό να κλείσει ακόμα και πριν έχουμε τη νέα κυβέρνηση στην Γερμανία, ώστε να μην γίνουν συζητήσεις με τους φιλελεύθερους στην εξουσία. Και βέβαια να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει η Γερμανία τις προτάσεις Μακρόν, καθώς φαινόταν ότι υπήρχε ένα κομμάτι σύγκληση με την Μέρκελ στην προηγούμενη κατάσταση. Να δούμε όμως τώρα με τους νέους κυβερνητικούς εταίρους πώς θα αντιμετωπιστεί το όραμα του Γάλλου Προέδρου για μια νέα Ευρώπη.